προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα διοικητικό συμβούλιο στο εργατικό κέντρο και μας απασχόλησαν διάφορα θέματα που μπορούμε να τα πούμε είναι θέματα επικαιρότητας, αλλά θέματα πολύ σημαντικά για την περιοχή μας. Όπως με το θέμα των λαθρομεταναστών και με τα κέντρα κράτησης ή όπως αλλιώς λέγονται, όπως με το θέμα των υπηρεσιών που κάποιες έχει ανακοινωθεί ότι θα φύγουν από την περιοχή της Ορεστιάδος και κάποιες ακούγεται ότι θα φύγουν, με θέματα ανάπτυξη, με το θέμα της ανεργίας που όλο και περισσότερο φουντώνει στην περιοχή μας και παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Όλα αυτά τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά και εμείς κρίναμε σκόπιμο ότι σαν εργατικό κέντρο πρέπει να ενημερώσουμε την περιοχή, εκτός από τους εργαζόμενους, όλους τους κατοίκους της περιοχής, τι συνεπάγεται εάν κάποια πράγματα εξακολουθήσουν να δρομολογούνται με τον τρόπο που δρομολογούνται μέχρι σήμερα. Και θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Όσον αφορά το θέμα που έχει να κάνει με τους λαθρομετανάστες, με τα κέντρα συγκέντρωσης ή όπως αλλιώς ασύλου λέγονται ή όπως αλλιώς λέγονται διεκπαιρέωσης, ήμασταν και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μια οποιαδήποτε τέτοια προοπτική. Και αυτό δεν το λέμε από κάποιον λόγο με τρόπο ότι εμείς έχουμε το αλάθητο ή εμείς διεκδικούμε το αλάθητο και ότι δεν συζητάμε και ότι έχουμε μια θέση και αυτή η θέση είναι πάει και τελείωσε. Αλλά βλέποντας το πρόβλημα πώς είναι και ακούγοντας και από τους αρμόδιους φορείς αυτοί που ασχολούνται με τους λαθρομετανάστες όλα αυτά τα χρόνια, τα νούμερα, τι ακριβώς συνεπάγεται με τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου, εάν θα υπάρξει με τον κίνδυνο να υπάρξει αλλίωση, πληθυσμιακή αλλίωση στην περιοχή μας, που είναι και μια ευαίσθητη περιοχή, αποφασίσαμε και κρίναμε σκόπιμο να πούμε στον κόσμο την άποψή μας, που είναι ξεκάθαρη, όχι λοιπόν στη δημιουργία τέτοιων κέντρων. Θεωρούμε ότι όποιοι υποστηρίζουν τέτοια κέντρα βλάπτουν τα συμφέροντα της περιοχής, κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση εντελώς με τα συμφέροντα της περιοχής και δεν προσφέρουν καμία μα καμία υπηρεσία. Και το λέμε αυτό με τα λόγου γνώσεως, έχοντας υπόψη ότι με τα στοιχεία που έχει δώσει η αστυνομία, γύρω στους 500 λαθρομετανάστες κάθε μέρα περνάνε τα σύνορά μας. Επί ένα μήνα, επί 30 μέρες, σημαίνει 15.000 κόσμος. 15.000 κόσμος να μείνει πού, να συνοστιστεί πού, πόσα κέντρα πρέπει να φτιαχτούν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αυτού του κόσμου. Και ζούμε σε ένα κράτος που ξέρουμε πώς λειτουργούν οι νόμοι, ξέρουμε πώς παίρνουν οι αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι ή θα πρέπει να πάρουν άσυλο, δεν ξέρω σε πόσους ανθρώπους έχουν δώσει άσυλο τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κράτος, ή θα πρέπει να προωθηθούν στην Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι ούτε άσυλο δίνεται ή δίνονται ελάχιστες άδειες παραμονής, και ακόμη πιο ελάχιστοι είναι αυτοί που προωθούνται στην Τουρκία. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια συσσόρευση ενός κόσμου ο οποίος είναι πεινασμένος, κουρασμένος, αγανακτισμένος. Θα συσσωρεύεται σε μια περιοχή πολύ μικρή, ευαίσθητη, που ελάχιστα, αν όχι τίποτα, έχει να τους προσφέρει, εκτός αν κάποιοι οραματίζονται και ονειρεύονται για ανάπτυξη αυτής της περιοχής να την κάνουν χωματερή ανθρώπων. Ξεκάθαρα πράγματα. Το ότι δεν μπορούν να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να πάνε στην Ευρώπη να διαπραγματευτούν, να μπει συμμέτοχος η Ευρώπη στη λύση του προβλήματος, δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν τον τρόπο, δεν σημαίνει ότι μπορούν να μας φορτώνουν με ευκολία το πρόβλημα στις πλάτες μας, λέγοντας ότι και τι να κάνουμε, από εδώ περνάνε, άρα εδώ πρέπει να μένουν. Δεν πάει έτσι. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις είναι στην κεντρική εξουσία, είναι κάτω στην Αθήνα. Αυτοί πρέπει να λύσουν το πρόβλημα και όχι να μεταθέσουν το πρόβλημα στον νέο. Δεν μπορεί να αντέξει η περιοχή μας κανέναν παραπάνω λαθρομετανάστη από αυτούς που ήδη σήμερα φιλοξενούνται στα κέντρα τα οποία υπάρχουν. Και εδώ μιλάμε για το κέντρο του φυλακίου, που σίγουρα έχετε πάει, το έχετε δει, ότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και άλλα τέτοια στρατόπεδα. Αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση του προβλήματος βλέποντας μέσα από αυτό το πρίσμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Όποιοι λοιπόν ευαγγελίζονται τέτοιες λύσεις και τέτοιες προτάσεις, να αναλογιστούν την ευθύνη τους και να αναλογιστούν την ευθύνη που έχουν απέναντι στους πολίτες οι οποίοι τους εξέλεξαν και τους έστειλαν εκεί που τους έστειλαν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα αυτής της περιοχής. Να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του τόπου. Ούτε να εξυπηρετήσουν προσωπικά συμφέροντα, ούτε να εξυπηρετήσουν κομματικά συμφέροντα. Για το θέμα των λαθρομεταναστών, αυτό. Για το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την αποψήλωση που γίνεται σε υπηρεσίες στην περιοχή της Ορεστιάδος. Είναι τραγικό. Η εφορία έχει αποφασιστεί ότι θα κλείσει. Θα μετακινηθεί όπως και οι υπόλοιπες τρεις εφορίες στο νομό. Και δεν είναι μόνο η εφορία. Εν πάση περιπτώσει, και αν ήταν μόνο η εφορία, ξέρουν και οι παλιότεροι
κάτοικοι της περιοχής και αυτοί που έχουν ασχοληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα κοινά, τι αγώνας έχει δοθεί για να έρθει οποιαδήποτε υπηρεσία στην περιοχή μας για να αποκτήσει οριστικά μια λιοντότητα. Δόθηκαν αγώνες χρόνων για κάθε μια υπηρεσία η οποία υπάρχει στην περιοχή αυτή. Με ελαφριά την καρδιά κάποιοι βάζουν τις υπογραφές τους στα πλαίσια του μνημονίου ή στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων και χρημάτων και αυτό που κάνουν είναι να χτυπούν ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η δικιά μας. Από εδώ θα προκύψει οικονομία. Εάν κλείσει η εφορία δηλαδή της οριστιάδωσης του Δημοτήτου θα προκύψουν τεράστια ωφέλη τέτοια ώστε θα ανασάνει η ελληνική οικονομία και θα δοθεί μια λύση. Όχι βέβαια. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα στη δικιά μας περιοχή και ξέρετε ότι οι εφορίες δεν είναι μόνο απλά γραφεία τα οποία υπάρχουν, είναι εργαλεία που έχουν να κάνουν με όλο τον κόσμο και περισσότερο με τον παραγωγικό ιστό της κάθε περιοχής ο οποίος δραστηριοποιούν. Έχουμε ακούσει παράδειγμα για τη ΔΕΗ. Γίνονται κάποιες συζητήσεις, έχουμε ακούσει εμείς για το ΙΚΑ, ότι στα πλαίσια της εξυγίανσης και του συμμαζέματος του Ταμείου αποφάσισε ότι θα μάλλον σκέφτονται να πάνε τα υποκαταστήματα σε μέρη τα οποία υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΙΚΑ το δικό μας εδώ στην Οριστιάδα δεν έχει ιδιόκτητο κτίριο. Το πιο κοντινό είναι στο πολυατρείο στο Δημότιο. Ας δούμε το ρόλο που παίζει το ΙΚΑ της Οριστιάδος και ας αναλογιστούμε τι σημαίνει μια μετακίνηση παραδείγματος χάρη του ΙΚΑ. Δεν έχει βγει απόφαση ακόμη, αλλά συζητιέται. Και στην Ελλάδα ξέρετε πολύ καλά ότι συζητιέται, δεν συζητιέται χωρίς λόγο, συζητιέται για να δημιουργήσει κλίμα. Δείτε λοιπόν τι θα σημαίνει σε περίπτωση που φύγει το υποκατάστημα ΙΚΑ από εδώ και πάει στο Δημότιο. Για τον πιο απλό λόγο. Για ένα απλό χαρτί θα βάζουμε στη διαδικασία τον κόσμο να τρέχει στο Δημότιο, να παίρνει τα χαρτιά ή να παίρνει κάποιες υπογραφές. Απαράδεκτο. Ο σταθμός έκλεισε. Έχει γίνει άσυλο πλέον. Απαράδεκτο. Ακούγεται ότι θα φύγει η ΔΕΗ. Απαράδεκτο. Και ρωτάμε. Πού θα σταματήσει αυτός ο κατηφόρος. Οραματίζονται κάποιοι να κάνουν την περιοχή μας να τη φέρουν στη δεκαετία του 50 και του 60. Εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλος, αλλά ξέρω ότι τότε γινόταν μια προσπάθεια η Οριστιάδα από ένα μεγάλο χωριό να γίνει πόλη. Και κάποιοι τα κατάφεραν και την κάναν πόλη. Σήμερα το όραμα κάποιων ανθρώπων είναι να ξαναγυρίσει και να γίνει χωριό. Και αν στη δεκαετία του 50 και του 60 υπήρχε προοπτική αυτό το χωριό να γίνει πόλη, αν ξαναγίνει χωριό, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πόλη ξανά. Δεν υπάρχει περίπτωση η υπηρεσία που φεύγει σήμερα από την περιοχή μας να ξαναγυρνάει πίσω. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Έτσι θα κρατήσουν τον κόσμο στην περιοχή. Ή μήπως νομίζουν με τα πεντάμινα και με τα εξάμινα προγράμματα που έρχονται, που ενδεχομένως θα έρθουν μάλλον, θα λύσουν το πρόβλημα της απασχόλησης και θα λύσουν το πρόβλημα της ανάπτυξης της περιοχής. Το να κάνουμε συσκέψεις επί συσκέψεων και να παίρνονται υποτίθεται αποφάσεις. Δεν με λέει τίποτα, όπως δεν λέει τίποτα για κανέναν κάτοικο της περιοχής, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και συγκεκριμένα αποτελέσματα προς το καλό δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα προς το χειρότερο. Και αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και κάνουμε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής ότι πρέπει να αφυπνιστούν και να αναλάβουν τις τύχες της περιοχής πλέον στα χέρια τους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον κατήφορο, δεν έχουμε περιθώριο. Εκτός εάν κάποιοι μας έχουν ήδη ξεγραμμένους από το χάρτη, τον ελληνικό χάρτη, αλλά το πιο τίμιο που έχουν να κάνουν είναι να βγουν και να το πούν ξεκάθαρα. Είδατε τα στοιχεία της ανεργίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είμαστε στην κορυφή σαν περιφέρεια όσο αφορά την καταγεγραμμένη ανεργία. Μέσα στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η δικιά μας περιοχή είναι πάλι πρωταθλήτρια στην ανεργία. Και αυτό μπορεί εύκολα κανένας να το διαπιστώσει αν έρθει ένα πρωί εδώ και δει τον κόσμο που έρχεται να ρωτήσει και να ενημερωθεί για αυτά τα περιβόητα πεντάμινα που περιμένουμε να τρέξει το επόμενο διάστημα. Μπορούν να περνάνε 30-40 άνθρωποι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Από το γραφείο. Και οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι νέοι άνθρωποι. Είναι παιδιά 20, 21, 22, 23 χρονών που έγινε μια μερίδα που η οποία έμεινε ακόμη στην περιοχή. Και προσπαθούν να βρουν κάτι για να διατηρηθούν, να μείνουν και να ζουν σε αυτή την περιοχή. Να ακούσετε ιστορίες τραγικές ανθρώπων, ζευγάρια που έχουν χάσει τη δουλειά τους, που έχουν εδώ και ένα χρόνο να κάνουν μεροκάματο και δεν υπάρχει ούτε μία προοπτική για αυτούς. Σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί που διοικούν και αυτοί που κυβερνούν πρέπει να δώσουν μια απάντηση. Και η απάντηση αυτή πρέπει να είναι χειροπιαστή. Ούτε με συσκέψεις, ούτε με ευχολόγια,
ούτε θα σώσουμε την Ελλάδα, ούτε το μεσοπρόθεσμο, ούτε το βραχυπρόθεσμο. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό που λέμε εμείς σαν εργατικό κέντρο είναι ότι ο κόσμος πλέον, οι εργαζόμενοι, η κοινωνία, πάντες σε αυτή την περιοχή πρέπει να αντιληφθούν, να δουν το πρόβλημα κατάματα και να δουν ότι με παθητική στάση και με αναμονή δεν πρόκειται να έχουμε κανένα καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, πρέπει να κινητοποιηθούμε, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε αυτούς που οραματίζονται ένα στρεβλό μέλλον για την περιοχή μας. Πρέπει να υπάρξει πρώτα ενημέρωση στον κόσμο, να ενημερωθεί, να ξέρει ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει στην περιοχή. Και αν ο κόσμος είναι καλά ενημερωμένος, είναι σίγουρο ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα αντιδράσει. Και ο κόσμος ξέρει να αντιδρά, και αυτό έχει αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα. Ότι αυτοί που υποτιμούσαν το αίσθημα του κόσμου και ότι ο κόσμος είναι βολεμένος στον καναπέ και δεν ασχολείται με τίποτα, σήμερα βλέπουν άσχημα όνειρα. Και όσο εξακολουθούν να έχουν την ίδια τακτική, θα εξακολουθήσουν να βλέπουν άσχημα όνειρα. Λοιπόν, το κλειδί για εμάς στη δικιά μας περιοχή είναι να ενημερωθεί ο κόσμος. Να ξέρει ακριβώς πού πάει αυτή η δουλειά. Εάν πραγματικά μάθει και βγούμε και πούμε στον κόσμο ότι ένα, δύο, τρία πράγματα έτσι είναι, και όποιος νομίζει ότι δεν είναι έτσι, ας βγει να τα υποστηρίξει και να πει ότι δεν είναι έτσι. Ότι δεν έρχονται 500 λαθρομετανάστες κάθε μέρα. Ή ότι δεν θα μαζευτούν 15.000 κόσμος ένα μήνα εδώ και δεν θα ξέρουν που θα τους πάνε. Ή ότι να φύγουν οι υπηρεσίες από την περιοχή είναι ευλογία για την περιοχή. Ότι να μην υπάρχει νοσοκομείο στο δημότυπο είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί για την περιοχή μας. Και ότι αυτό μπορεί να δώσει μια άλλη προοπτική στην περιοχή, ας βγει και να το πει να το υποστηρίξει. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά είναι καταστροφικά.